η συμβολή της αντιπεριφέρειας εδώ είναι ότι θα γίνει απολύμανση σε δύο συνοικισμούς των Ρωμά. Η μία είναι στα Τσικαλαριά και η άλλη στα Νεροκούρου, που ήδη όπως είδατε έχουν γίνει και από ό,τι μας έδειξαν είναι και κάποιες παράγκες λίγο πιο πέρα μεμονωμένες, θα πάνε και εκεί. Η αντιπεριφέρεια έκανε την ανάθεση του διαγωνισμού και είναι αυτή η οποία ελέγχει κατά πόσο και τα φάρμακα είναι αυτά που είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και αφετέρου αφορούν αυτό που λέμε απολύμανση. Δεν είναι για κάθε τι που μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι όταν γίνεται απολύμανση. Η συγκεκριμένη αφορά ιούς, μύκητες, βακτήρια, αφορά αυτή την κατηγορία που αν θέλετε να πούμε είναι και πιο επίκαιρη λόγω του κορονοϊού. Ο Δήμος Χανίων έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, ειδικά εδώ από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί και εγώ ήθελα να έρθω για να δω πώς είναι οι συνοικίες, πώς είναι αυτά τα πράγματα που ερχόμαστε να βοηθήσουμε, πώς μένουν οι άνθρωποι. Βρισκόμαστε σήμερα στους καταβλισμούς των Ρωμά, στα Τσικαλαριά, στα Νεροκούρου και όπου αλλού υπάρχουν, προκειμένου να γίνει προκαθορισμένη από την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια με τη Διεύθυνση Υγείας Χανίων απολύμανση στους καταβλισμούς, όπως εξάλλου προβλέπει και η νομοθεσία, αλλά και οι απλές συνθήκες ζωής. Έτσι λοιπόν από την εταιρεία την απολυμαντική έχουμε κάνει 2 μέχρι τώρα απολυμάνσεις και συνεχίζουμε. Εμείς ως Δήμος Χανίων συνεπικουρούμε όλο αυτό το έργο, εκτός το ότι βρισκόμαστε εδώ μαζί με τους υπεύθυνους για την απολύμανση, θα μοιράσουμε κρέας, θα μοιράσουμε τρόφιμα, τα είδη υγιεινής που πρέπει, απολυμαντικά, γάντια, ασβέστη ακόμα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να έχουν τα στοιχειώδη ως προς την υγιεινή και την καθαριότητα του τόπου. Ανησυχούμε γιατί έχουμε παιδιά, είμαστε εμείς, φυλαγόμαστε, καθαρίζουμε όσο μπορούμε με χλωρίνες, μαζεύουμε τα σκουπίδια, ό,τι μπορούμε κάνουμε εδώ, ό,τι μπορούμε. Το έγινε εφαρμογή με μικροσταγονίδια με βάση την μέθοδο της εκνέφωσης. Το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε είναι σταθεροποιημένο διοξείδιο του χλωρίου, το οποίο έχει σημαντική οκτώνο δράση σύμφωνα με μελέτες πολλών χρόνων. Είναι από τα καλύτερα, το πιο αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά ιούς και των συμπεριλαμβανομένων και του κορονοϊού. Και έγιναν εφαρμογές περιμετρικά στους αύλιους χώρους και στις εγκαταστάσεις και είναι αποτελεσματικές και ασφαλείς. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το μικροβιωτικό φορτίο έχει μηδενιστεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είναι ασφαλές αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε επαναμόλυση, αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φέρει το αποτέλεσμα σε πέρας την εφαρμογή και είμαστε ασφαλείς σε όλα τα επίπεδα.